Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Δούκας για το ευρώ.gr και σήμερα 5η 13 Φλεβάρια εδώ στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, στην παραλία πιο σωστά, όπου έχουμε μια, θα έλεγα, ανοιξιάτικη μέρα, ηλιόλουστη. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα έχουμε τους ή τα καντινέλια. Τα καντινέλια, ναι. Τα καντινέλια. Καλύτερα. Ναι, είναι ζευγάρι και είναι τα καντινέλια που πάνε μαζί έτσι κιόλας. Μας λέει ο κόσμος, μας έχει μάθει έτσι, ήρθαν τα καντινέλια, ας πούμε. Έτσι ακριβώς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας έχουμε εδώ δύο βιρτουόζους, δύο δεξιοτέχνες θα λέγαμε, πολύ καλούς της μουσικής, όπου γνωρίζουν άριστα τα μουσικά όργανα που παίζουν και μάλιστα έχουν και γνώσεις για το πώς θα τα φτιάχνουν κιόλας. Όλα αυτά λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε σήμερα εδώ με τον Θανάση το Ζήκα και την Εύη τη Σιδανίδου. Θανάση, τώρα λέμε καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα Εύη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα στην πόλη μας. Πρώτη φορά Αλεξανδρούπολη. Ναι, πρώτη φορά. Και καλώς σας βρήκαμε. Πολύ όμορφα βλέπουν τα πράγματα, ο φάρος εδώ, η θάλασσα, πάρα πολύ όμορφα. Προλάβατε, κάνατε κάποια βόλτα? Όχι ακόμα. Λίγα πράγματα. Ωραία. Εύχομαι να έχετε χρόνο για να δείτε και την πόλη μας, όπως θα απολαύσουμε και εμείς σήμερα εσάς. Και το τι ακριβώς θα απολαύσουμε σήμερα από εσάς. Θα τα πούμε λίγο. Ναι. Με δύο κιθάρες βγαίνει και έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Βγαίνει η τσαμπούνα και η λύρα. Και αυτά συνοδεύονται από beatbox και λούπα η Εύη, που κάνει ένα ηχητικό τοπίο έτσι, με λούπες και μια ατμόσφαιρα με beatbox και όλα αυτά. Λιροτσάμπουνο τρανς θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε. Και οι κιθάρες είναι έτσι, γράφουμε κυρίως δικά μας τραγούδια. Μας αρέσει η παραδοσιακή μουσική. Μας αρέσει η παραδοσιακή μουσική όχι μόνο της Ελλάδας, γενικότερα, ναι, το λαό, ας πούμε. Παίρνουμε διάφορα στοιχεία από αυτές τις μουσικές και γράφουμε τη δική μας. Κάπως έτσι. Και κάνουμε και κάποιες διασκευές. Ναι. Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι, έτσι όπως τα περιγράφει ο Θανάσης ο Ζήκας, είχα τη δυνατότητα να τα απολαύσω και εγώ αυτές τις μέρες, γιατί είναι αλήθεια ότι ασχολήθηκα με τα καντινέλια και παρατήρησα ότι είστε και πολύ καλοί δεξιοτέχνες σε αυτό που κάνετε, πρώτον. Δεύτερον, παίζετε εξαιρετικά μουσικά όργανα, δηλαδή εσύ, Θανάση μου, παίζεις μόνο την κιθάρα σου, σωστά? Σωστά. Εσύ, Εύη μου, παίζεις κιθαρόνι. Σωστά. Εγώ παίζω τις κιθάρες του Θανάση, όλες. Λοιπόν, άρα τώρα εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα. Εδώ έχουμε και την οργανοποιία, σωστά. Θανάση μου, ασχολείσαι και με αυτό, Ναι, ουσιαστικά αυτό το σχήμα κρύβεται από πίσω αυτό το θέμα, ότι εγώ κάνω όργανα. Έφτιαξα αυτά τα δύο όργανα που παίζουμε με την Εύη, τα οποία παίζουν επί τούτου, πώς να το πω, αυτή τη μουσική. Είναι φτιαγμένα για να παίξουν αυτή τη μουσική. Τα ονομάζω κρουστοκύθαρα. Αποδίδουν πολύ καλά το ρυθμό, οπότε μπορεί μία κιθάρα να καλύψει ρυθμικά. Δεν είναι ακουστικές κιθάρες οι αμερικάνικες, είναι λαϊκές κιθάρες, αλλά έχουν και κάποια πειράματα, ας πούμε. Ναι, είναι ο χορδοκράτης από πίσω, όπως του μπουζουκιού και του μαντολίνου, που είναι πιο πολύ για να παίζει σολιστικά το όργανο. Οπότε μία μπορεί να φύγει σε σόλο και να είναι πολύ δυνατή, όπως είναι το μπουζούκι το μαντολίνο, να είναι σολιστικό, και την άλλη μπορεί να παίξει και κρουστά χωρίς να γίνεται χάβρα συχνοτήτων, να είναι πιο ξεκάθαρα μουντάτα, μπάσα κτλ. Οπότε μπορούν δύο άτομα να παίξουν αυτό το πράγμα, το οποίο ανέκαθεν βρισκόντουσαν δύο μουσικοί, ο ένας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και ο άλλος. Ο ένας κρατούσε μελωδία και ο άλλος ρυθμό, η ζυγιά, το ντουέτο, ας πούμε. Αυτό το πράγμα μας βοηθάνε πολύ τα όργανα, τα οποία είναι κιθάρες και είναι παγκόσμια όργανα, να παίξουμε μια μουσική η οποία θα μπορούσε να ήταν με άλλα όργανα, με κλαρίνο κτλ. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνουν και με τις κιθάρες και να πάει σε ένα πιο παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, σε ένα πιο παγκόσμιο επίπεδο. Και λίγο εδώ τώρα να περάσουμε στην Εύη τη Σεϊτανίδου, η οποία εγώ θα τη χαρακτηρίζω ότι έχει μια ιδιαίτερα χαρισματική φωνή. Θα έχετε δυνατότητα να τα απολαύσετε και εσείς σήμερα εδώ στο Κυβερνείο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Εύη, πες μου λίγο εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό το ταξίδι με τα καντινέλια.
Προέρχεσαι από μια οικογένεια, τέλος πάντων, από τη Βέρεια. Έχεις πάρει από μικρή μουσική παιδεία. Οπότε, πώς σου έρχεται όλο αυτό τώρα με τα καντινέλια? Εντάξει, εγώ μέσα σε αυτό το project έχω καταφέρει και ο Θανάσης, πιστεύω, να εκφράζουμε έτσι όλες μας τις πτυχές. Ό,τι ιδέες έχει ο καθένας, τις φέρνει. Δεν έχει δηλαδή κάποια ταυτότητα στάνταρ. Δηλαδή, ό,τι και να σκεφτώ, μπορώ να το φέρω. Ναι, ναι, να το κάνουμε. Θανάσης πάντα ανοιχτός. Και γενικά αυτό με τη φωνή που λες μου έχει δώσει και το ίδιο. Πέρα από αυτό, μου έχει δώσει και το ίδιο το σχήμα. Έτσι, την ελευθερία και όλα αυτά τα ψαξίματα στις μουσικές να πειραματιστώ με διάφορα πράγματα, όπως και στην κιθάρα. Ναι, είναι... Χαίρομαι πάρα πολύ όλο αυτό το ταξίδι, φυσικά. Δεν έχω λόγια. Μάλιστα, ναι. Άμα θες να πάμε. Θέσω, ότι ένα, πέρα από την οργανωπία που φτιάχνουμε, τα όργανα που είναι να παίξουν τη συγκεκριμένη μουσική, αναλόγως όπως τα θέλουμε, είναι ότι είμαστε ζευγάρι. Αυτό δίνει μία άλλη χημεία στην πάντα. Ο ένας φωτίζει τον άλλον, προσπαθεί ό,τι είναι καλοδεχόμενο, ό,τι θέλει ο ένας για να εκφραστεί, υπάρχει μια υποστήριξη. Ναι, οπότε κολλάμε, δεν έχουμε διάφορα τι μουσική παίζουμε, ό,τι παίζει ο ένας, παίζει και ο άλλος και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, ναι. Λοιπόν, ωραία μέχρι εδώ. Πάμε λίγο να δούμε σχέδια για μέλλον. Περιμέναμε άλμπουμ. Τι γίνεται ακριβώς, σε τι φάση είμαστε? Το έχουμε το άλμπουμ μαζί μας σήμερα. Το έχουμε, θα πωλείται σήμερα εδώ. Τέλεια. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα σε δισκοπολία και στο διαδίκτυο. Αλλά σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες, θα γίνει και αυτό. Να, το πρόγραμμα θα έχει αρκετά κομμάτια από το πρώτο μας άλμπουμ. Το οποίο ονομάζεται... Καντινέλια, είναι το μόνιμο. Γιατί... Γιατί είναι κάπως έτσι ταυτωτικό του πώς ξεκινήσαμε, έχει μια μαγιά των πρώτων κομματιών που παίζαμε. Είναι... Οπότε το ονομάσαμε Καντινέλια, όπως το σχήμα. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε λοιπόν 2013-2014 καλύτερα και είμαστε σήμερα εδώ 2019. Το μέλλον τι επιφυλάσσει? Ευτυχώς είμαστε αρκετά δημιουργικοί. Έχουμε ήδη αρκετά κομμάτια στο σιρτάρι και η δυσκολία μας είναι ότι είναι από διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή έχουμε από Ινδία, Αιθιοπία, Βραζιλία, Αφρικά, διάφορα πράγματα. Gypsy, blues, funky, παραδοσιακά, όλα αυτά υπάρχουν και σε ένα κομμάτι μέσα βλέπεις όλα αυτά τα στοιχεία. Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα κάποιο άλλο άλμπουμ πιο συγκεκριμένο. Ίσως βγάλουμε ένα τσιγκάνικο δίσκο. Ναι, ναι. Γιατί μέχρι τώρα το Καντινέλια έχει διάφορα. Έχει από... Ναι, έτσι μια πρώτη... Το πρώτο στήμα είναι αναγνωριστικό. Αυτά που... Το επόμενο όμως θέλουμε να είναι πιο με μια θεματική ενότητα και μάλλον θα το πάμε προς το Gypsy για το επόμενο. Ωραία λοιπόν. Να το πάμε προς το Gypsy, να... γιατί όχι άλλωστε. Εδώ εμείς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σίγουρα. Είδατε το τι ενδιαφέροντα πράγματα μας λένε λοιπόν η Εύη αλλά και ο Θανάσης ο Ζήκας. Οι οποίοι σημειωτέων και οι δύο έτσι προέρχονται από μουσικές οικογένειες που εκτιμάω ιδιαίτερα κι εγώ ως Χρήστος. Να μην αναφερθούμε στον πατέρα σου. Θέλεις να αναφερθούμε στον πατέρα σου, στον συνθέτη του, επειδή ξέρω ότι πρόσφατα κιόλας τον χάσαμε, οπότε... Ο πατέρας μου είναι κάπως ο γκουρού της μπάντας, είναι πίσω από... πιστεύω λοιπόν ότι το να γράψεις ένα τραγούδι είναι θέμα μίμησης. Δηλαδή, ας πούμε, γίνανε κάποιες ανθρωπολογικές έρευνες σε ένα χωριό στον Καναδά με κάτι Ινδιάνους και όλος ο κόσμος, όλα τα παιδιά γράφανε ένα τραγούδι, το παρουσιάζαν, ξέρω εγώ, στην Κυριακή, λέμε τώρα στην εκκλησία όπου ήτανε, και εκεί ό,τι ήταν καλό το κρατούσανε, ό,τι τους άρεσε και το θυμόντουσαν, το συνεχίζανε, το υπόλοιπο απλά δεν το θυμόντουσαν και χανότανε. Αυτό το πράγμα δηλώνει ότι όλο το χωριό έγραφε τραγούδια. Είναι θέμα μίμησης λοιπόν η τέχνη. Εγώ αυτό το πράγμα το μάθα από μικρός. Ας πούμε πηγαίναμε ένα ταξίδι για το Πάσχα και γράφαμε έτσι όλη παρέα ένα τραγουδάκι για το συγκεκριμένο Πάσχα κτλ.
Οπότε άμα τον πάρεις από μικρός και φτάσεις να κάνεις έστω ένα άρτιο κομμάτι, είναι σαν να έχεις κάνει 1000. Και μαθαίνεις, ναι, είναι θέμα μίσης. Ας πούμε τελευταία, έτσι να το πω, γι' αυτό είμαστε μια παρέα 2-3 άτομα. Παίζουν οι δύο, γράφουν τραγούδια, ο άλλος είναι μπουζουξής. Λέει, τι γίνεται, εσείς έχετε κάθε μέρα με καινούργια τραγούδια, εγώ δεν θα γράψω κανένα. Έγραψε κι αυτός τώρα 5 τραγούδια. Δηλαδή είναι κολλητικό, είναι σαν το μικρόβιο, ας πούμε. Και πάμε λοιπόν και στον Western Καρσιλαμά. Θα ακούσουμε τέτοιο πράγμα σήμερα, θα ακούσουμε Texas Bolero. Τι θα ακούσουμε σήμερα για να καλέσουμε και τον κόσμο? Έτσι, διάφορες τέτοιες μίξεις, Western Καρσιλαμά, Καλαματιανά Blues, Λιροτσάβουνο Trans, όπως είπε ο Θανάσης. Μας αρέσουν όλα αυτά τα πειράματα και νομίζω θα είναι ιδιαίτερο το άκουσμα για κάποιον που θα έρθει σήμερα. Αυτό ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια κουβέντα έτσι με ιδιαίτερη ζέση θα λέγαμε, και με χαρά και με όρεξη και με αγάπη, μεράκι για τη μουσική. Αυτή ήταν η Καντινέλια, τα Καντινέλια, τα δικά μας Καντινέλια, τα οποία σήμερα θα τα έχουμε εδώ στην πόλη μας, στο μοναδικό Κυβερνείο. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.